Αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι, στην πρωινή μας ενημέρωση και σήμερα, στην επόμενη μέρα, έχουμε την τιμή και την χαρά να φιλοξενούμε την κόρη του σπουδαίου πολιτικού, του Λεωνίδα Γρηγοράκου, είναι η Νάγια Γρηγοράκου, που είναι υποψήφια με το Πασόκ Κινάλ στην ωραία Λακωνία. Κυρία Γρηγοράκου, την καλημέρα μας από τα Κύθυρα. Καλημέρα και από εμάς, από το όμορφο Κυπαρίσι. Εκεί σας βρίσκουμε, έτσι, στις περιοδίες λοιπόν. Βρίσκεται ακριβώς περιοδίες μας, κοντά στο λαό. Αυτός άλλωστε είναι και ο ρόλος ενός είτε πολιτικού είτε υποψηφίου πολιτικού, να είμαστε κοντά στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ στο Ζάρακα, στο πρώην Δήμο Ζάρακα, και σε αύριο θα είμαστε στην όμορφη Νεάπολη, όπου και το Σάββατο θα έχουμε την ομιλία μας. Πάρα πολύ ωραία, καλά κάνετε και το αναφέρατε, έτσι, μια που μας ακούνε πολύ από τα Βάτικα αυτή την ώρα, πολλοίς κόσμος. Κυρία Γρηγοράκου, οφείλω να πω κάποια πράγματα, να πω ότι είστε κόρη του βετεράνου της πολιτικής, έτσι τον αποκαλώ, τον Λεωνίδα τον Γρηγοράκου, που είναι πολύ καλός φίλος εδώ και πολλά χρόνια. Επί σειρά ετών εκλέγετε βουλευτής με το Πασόκ στη Λακωνία, επίσης διατέλεσε αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και υπουργός αναπληρωτής υγείας, έτσι. Και τώρα στα χνάρια του πατέρα λοιπόν η κόρη, έτσι. Κοιτάξτε, σίγουρα είναι το DNA που και του μοιάζω κιόλας και στην εμφάνιση και στο χαρακτήρα κατά του πατέρα μου. Πάρα πολύ ωραία. Σαφώς έχει προσφέρει αρκετά 20 χρόνια Βέβαια. Στους Λάκωνες, συμπολίτες μου. Αυτή τη στιγμή σαφώς είμαι η κόρη του, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι κι εγώ θα ήθελα να κτίσω τη δικιά μου σχέση εμπιστοσύνης με τον κόσμο, έτσι. Να με αντιμετωπίζουν ως την Άγια. Την Άγια, τον νέο άνθρωπο, τη δικηγόρο, και όχι σαν την κόρη του Γρηγοράκου. Θα ήθελα δηλαδή να με, ο κόσμος με αντιμετωπίζει σε μια αυτή προσωπικότητα. Βεβαίως, βεβαίως. Και έτσι πρέπει βέβαια να τονίσω ότι πάνω απ' όλα ο άνθρωπος Λεωνίδας Γρηγοράκος, διότι έχει προσφέρει εκτός την πολιτική και πάρα πολλά στους ανθρώπους σαν γιατρός, σαν επιστήμονας. Οφείλω να το πω και αυτό. Λοιπόν, ισχύει αυτό και ξέρετε, ναι. Αυτά τα μίσα βλέπαμε και μέσα από το σπίτι, βέβαια. Σαν παιδιά, η αδερφή μου και εγώ. Αυτό όμως το βλέπω και εγώ και από την πλευρά πλέον των ανθρώπων, 1,5 χρόνο τώρα στη Λακωνία. Μου λένε την κλασική, είναι απίστευτο ότι οι άνθρωποι αναφέρονται ακριβώς την ίδια φράση, μάλιστα. Όπου και να είσαι στη Λακωνία. Ναι. Στο ότι δεν κοίταξε ποτέ κόμμα και χρώμα. Ακριβώς. Και ότι είναι άνθρωπος. Πάνω απ' όλα. Και εντάξει, είναι ιδιαίτερα τιμητικό. Πάνω απ' όλα, βέβαια. Λοιπόν, πάμε σε εσάς, πάμε στην κόρη τώρα, την Άγια τη Γρηγοράκου. Με την πολιτική λοιπόν, θέλω να μου πείτε δύο λόγια για εσάς, επειδή δεν σας ξέρω, δεν σας γνωρίζω και ίσως και κάποιοι ακροατές μας. Να μου πείτε δύο λόγια για τον εαυτό σας και μετά να πάμε σε ερωτήσεις. Βεβαίως, είμαι η Άγια Γρηγοράκου, είμαι δικηγόρος. Ναι. Ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια στον τομέα της ναυτιλίας. Έχω τελειώσει νομική της Αθήνας και έχω κάνει δύο μεταπτυχιακά στο εξωτερικό στην Αγγλία. Το ένα είναι πάνω στο ναυτικό δίκαιο, το δεύτερο είναι στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο διεθνές δίκαιο. Είμαι και υποψήφια διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά σχετικά με την ναυτιλία και την πολιτική οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια. Εργάζομαι στον τομέα της ναυτιλίας. Ειδικά στα Βάτικα έχουμε σχέσεις με πάρα πολλούς ανθρώπους και σε επίπεδο επαγγελματικό. Πολλά από τα καράβια της ναυτιλιακής εταιρείας της οποίας διαχειριζόμαστε ανεφοδιάζονται στη Νεάπολη. Βεβαίως. Έχουμε πολλούς φίλους, πολλούς γνωστούς και στον τομέα της ναυτιλίας. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ειδικά η Νεάπολη φημίζεται για την αυτοσύνη της. Ακριβώς. Έτσι είναι και το μνημείο του ναύτη. Βεβαίως. Στη Νεάπολη. Και έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις με τον τόπο αυτό. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Μεγάλο βιογραφικό. Λοιπόν, πάμε στην καθημερινότητα, πάμε στις περιοδίες που κάνετε, είστε κοντά στον κόσμο καθημερινά, σας παρακολουθούμε και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είστε κοντά με τον κόσμο, από χωριό σε χωριό. Τα μηνύματα που σας μεταφέρουν, κυρία Γρηγοράκου, ποια είναι? Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Μάλιστα. Θεωρούμε ότι το Πασόκ έχει κάνει κοινωνικά την ανατροπή του, με την ανανέωση, με τον νέο πρόεδρό μας, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, με τις θέσεις στα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού, με θέσεις τεκμηριωμένες, οικονομικά ελεγμένες, ότι πράγματα που λέμε μπορούν να γίνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση από εμάς να δείτε ένα πρόγραμμα σαν την περίπτωση του κυρίου Τσίπρα, που τον έχουμε κοστολογήσει γύρω στο 83 δις, έτοιμο να ρίξει πάλι τη χώρα σε παινία. Ούτε βέβαια και από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος βλέπετε ότι τις τελευταίες μέρες συνεχίζει την επιδοματική πολιτική του,
Είδατε τώρα το pass που δίνει πάλι στους νέους. Ναι. Ενώ στην ουσία υπάρχουν πολύ σοβαρότερα προβλήματα και λήψεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Λακωνία ειδικότερα. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός του Πασόκ, απολύτως ίδιοι Μητσοτάκης και Τσίπρας, όπως διαβάζω. Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Τους αντιμετωπίζουμε ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Μπορεί, έχουν κυβερνήσει και οι δύο. Ο κόσμος μπορεί να κρίνει τόσο την τετραετία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όσο και την τετραετία της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη. Έχουν δει λοιπόν ότι πραγματικά και οι δύο όξυναν τις κοινωνικές ανισότητες, δεν έχουν προστατεύσει την πρώτη κατοικία, έχουν εφαρμόσει τον νόμο Κατρούγκαλου και δεν τον έχουν καταργήσει. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού έχουν να κάνουν πέρα από αυτό που θέλουν να μας παρουσιάζουν στις τηλεοράσεις, για το ποιος τελικά θα γίνει πρωθυπουργός στις 22 του μήνα, αν θα γίνει ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κύριος Τσίπρας. Mm-hmm. Αυτή τη δικιά μας πλευρά πάντως λέμε ότι δεν θα γίνει κανένας από τους δύο, διότι και οι δύο κρίθηκαν και οι δύο έστω και δημοσκοπικά, αλλά πιστεύουμε ότι αυτή θα είναι και η εικόνα του εκλογικού αποτελέσματος, έχουν κριθεί από τον ελληνικό λαό, όπου και δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή βρίσκεται 10 μονάδες κάτω σχέση με το 2019. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη πλευρά 5 με 6 μονάδες κάτω. Mm-hmm. Εμείς όμως είμαστε οι νικητές, είμαστε στην όχθη των νικητών και αυτό ευελπιστούμε να το προσυπογράψει και ο ελληνικός λαός την 21η του Μάη. Έχουμε αυξήσει τα ποσοστά μας και για να σας πω την αλήθεια θεωρώ ότι τα ποσοστά μας είναι πολύ υψηλότερα από αυτά που παρουσιάζουν οι δημοσκοπήσεις. Ναι. Είναι η εικόνα που έχουμε από την περιφέρεια και όχι μόνο στη Λακωνία, που ειδικά στη Λακωνία θεωρώ ότι είναι και ένας σημαντικός δείκτης. Βέβαια. Αν λάβουμε υπόψη ότι είναι και ένας νομός γαλάζιος. Πρόσκειται λίγο περισσότερο ακριβώς στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι ακόμα και εδώ στη Λακωνία υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα προς τη Νέα Δημοκρατία και θεωρούμε ότι αυτό θα φανεί και στις κάλπες. Ναι, όντως βλέπουμε αυξημένα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις καθημερινά που βγαίνουν στο φως δημοσιότητας. Τρίτη δύναμη το ΠΑΣΟΚ. Αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ μέσα από τον αρχηγό σας τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πραγματικά. Και την ανανέωση και το ψηφοδελτίο. Και την ανανέωση, σωστά, των ψηφοδελτίων. Πάμε στην δύσκολη καθημερινότητα, κυρία Γρηγοράκου, ενέργεια, ακρίβεια. Ο κόσμος, οι Έλληνες τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Τι να πούμε, από τα τιμολόγια της ΔΕΗ που κάποιοι δεν μπορούν να τα πληρώσουν πλέον. Να πούμε για τα τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ, το καλάθι του νοικοκυριού, θα μου το σχολιάσετε και αυτό. Και τα καύσιμα, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Να ξεκινήσουμε ότι η ακρίβεια καταρχάς, όσο προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να πει ότι είναι κάτι το οποίο είναι εξωγενές, ότι έχει έρθει από το εξωτερικό, να πούμε ότι ναι μεν υπάρχουν ερίσματα στο εξωτερικό, έχει έρθει δηλαδή ναι από την πανδημία, ναι σίγουρα από, από το πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο θεωρούμε ότι το υποτίμησε η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Θεωρούμε ότι ο πληθωρισμός ήρθε και έχει μείνει και δεν είναι κάτι παροντικό όπως θεωρούσαν. Εμείς ήδη από το 2022, όποτε και άρχισε το κομμάτι της ακρίβειας να φαίνεται στην καθημερινή ζωή του Έλληνα πολίτη, ναι, έχουμε προτείνει συγκεκριμένες θέσεις. Όπως για παράδειγμα τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν μειώσεις ΦΠΑ και ακόμα και μηδενισμό του να έχουμε στην Πορτογαλία, στην Ισπανία και πρόσφατα και στην Κύπρο και εμείς εδώ ακόμα να κοφεύουμε. Πάμε στο σούπερ μάρκετ, όπως είπατε και εσείς, και με 50 ευρώ δεν παίρνουμε απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Είναι φοβερό. Απολύτως. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Τι να πούμε, να πούμε για τις αυξήσεις, δηλαδή να πούμε για τη φέτα, όπου έχει αυξηθεί η τιμή κατά 25%. Ενώ ξέρουμε επίσης πάρα πολύ καλά, γιατί μιλάμε και με τους κτηνοτρόφους, αλλά και με τους αγρότες ό,τι αφορά τα απορροκυπευτικά, ότι τα αγοράζουν σε τιμές κόστους. Έτσι. Ούτε καν μπορεί και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να μπαίνουν και μέσα, όπως λέμε. Mm-hmm. Εμείς όμως στα σούπερ μάρκετ και οπουδήποτε τα ψωνίζουμε στα μίνι μάρκετ, τα βρίσκουμε 3 και 4 φορές παραπάνω. Ακριβώς. Ακριβώς. Για την ενέργεια έχουμε μιλήσει για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι αυτό το οποίο έχει πει και ο κ. Μητσοτάκης, ότι θα φορολογήσει τα υπερκέρδη των ηλεκτροπαραγωγών, δεν έχει γίνει κάτι αυτή τη στιγμή. Ναι. Όπως αντιστοίχως δεν έχουν φορολογηθεί και τα έσοδα, τα κέρδη των τραπεζών από τις αυξήσεις των επιτοκίων και τις δανειακές υποχρεώσεις των πολιτών. Mm-hmm. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ήταν νοικοκύριδες, γιατί έτσι είναι, που είχαν πει ότι εγώ θα πάρω ένα δάνειο να φτιάξω τη ζωή μου, να φτιάξω το σπίτι μου και είχαν βάλει μία δόση που πραγματικά μπορούσαν να εξυπηρετήσουν,
Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι, λόγω του αυξημένου κόστου διαβίωσης, λόγω της αύξησης της τιμής του ρεύματος, του πετρελαίου για τους αγρότες και της αύξησης των επιδοκίων, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Για να μην μιλήσουμε φυσικά και για το ότι αφενός μεν η αγοραστική μας δύναμη έχει περιοριστεί πλήρως, διότι δεν έχει την αξία, όπως είπαμε, το 50 ευρώ που είχε παλαιότερα. Και επίσης να λάβουμε υπόψη ότι αφενός μεν, ειδικά στο δημόσιο, δεν έχουν γίνει αυξήσεις στους ανθρώπους, στο πολιτικό προσωπικό, που πραγματικά είναι πάρα πολλά χρόνια που έχουν κοπεί και τα επιδόματα, που έχουν κοπεί και τα δώρα Πάσχα, τα δώρα Χριστουγέννων, τα επιδόματα αδείας. Φυσικά. Όπως αντίστοιχα και στο κομμάτι του ιδιωτικού τομέα, να λάβουμε υπόψη ότι ο κ. Μητσοτάκης υπερηφανεύεται πως έχει αυξήσει κατά 20% τον κατώτατο μισθό μέσα στην τετραετία. Το θέμα είναι να μας πει ακριβώς ποιο είναι το αντίκρισμα. Δηλαδή αν αυτά τα 750, που δεν είναι καν τόσα, γιατί είναι και με τις εισφορές και με όλα τα υπόλοιπα τα καθαρά στην τσέπη είναι λιγότερα, αν με αυτά τα χρήματα μπορεί να ζήσει κάποιος. Είναι πάρα πολύ βασικό και αυτό να το πούμε. Και φυσικά να μην μιλήσουμε και για τις συντάξεις, που βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν και τα προβλήματα υγείας τους, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, που δεν μπορούν να πάρουν τα φάρμακά τους, που δεν μπορούν να πληρώσουν υποχρεώσεις τους και καλούνται επίσης, γιατί δυστυχώς αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Καλούνται να τρέφουν και τα νέα τα παιδιά, που δεν βρίσκουν δουλειά, που δεν αμείβονται, φυσικά, που δεν ασφαλίζονται, ναι, που δεν μπορούν να μείνουν μόνα τους, που δεν μπορούν να κάνουν την οικογένειά τους. Η ακρίβεια είναι, αν όχι το πρώτο έτσι που νομίζω αγγίζει όλους μας, και σίγουρα βέβαια δεν φταίει μόνο ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως πολύ καλά λέτε κι εσείς. Έτσι. Σαφώς. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στη Λακωνία μας. Τι προτάσεις έχει το ΠΑΣΟΚ για τη Λακωνία, τους φίλους μας που μας ακούνε τώρα από εκεί? Αυτό το οποίο έχει πει και το ΠΑΣΟΚ και είναι και μέλημά του σε εθνικό επίπεδο, αλλά εμείς εδώ στη Λακωνία το εντοπίζουμε έτσι και σε μεγαλύτερο βαθμό, είναι η αναδιάρθρωση και η αναβάθμιση του εθνικού συστήματος υγείας. Ναι. Ξέρετε πολύ καλά ότι το ΕΣΥ ήταν μια μεταρρύθμιση που έγινε επί ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία το έχει φέρει σε πολύ κακή κατάσταση. Είναι το ΕΣΥ το οποίο κράτησε ζωντανή την Ελλάδα την περίοδο του κορονοϊού και είναι το ΕΣΥ το οποίο πραγματικά χρειάζεται χρήματα και εξυγχρονισμό. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη διαχειρίζεται το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο έχει έρθει από την Ευρώπη. Το Ταμείο Ανάκαμψης για την Ελλάδα αντιστοιχεί σε 35 δις. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει δώσει μόνο 4,8% στον τομέα της υγείας, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει δώσει για την ενεργειακή αναβάθμιση των νοσοκομείων. Σαφώς αντιλαμβάνομαι ότι σίγουρα χρειαζόμασταν και καινούργια πατζούρια και καινούργια κλιματιστικά στα νοσοκομεία, αλλά θεωρώ ότι αυτό το οποίο λείπει από την Ελλάδα γενικότερα αλλά και από τη Λακωνία ειδικότερα είναι δομές υγείας με προσωπικό, με γιατρούς, με νοσηλευτές, με κλίνες, με σύγχρονο εξοπλισμό, έτσι ώστε να μπορούν οι πολίτες να έχουν πραγματικά πρόσβαση στη δωρεάν υγεία. Ξέρετε, η Ελλάδα δυστυχώς είναι η τρίτη χώρα σε δαπάνες, σε ψηλότερες δαπάνες, στο θέμα της υγείας, στον ιδιωτικό τομέα. Δεν χαίρουμε δηλαδή δωρεάν υγείας. Και αυτό ακριβώς είναι και ένα αίτημα που έχει τόσο ο κόσμος της Λακωνίας, όσο και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι γιατροί και οι νοσηλευτές στα κέντρα υγείας στο νοσοκομείο της Σπάρτης, οι οποίοι πραγματικά καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα αιτήματα. Και ξέρετε, αυτό το οποίο μιλούσαμε και προθέσεις με υγειονομικούς, λένε ότι λόγω της υποστελέχωσης κάνουν από τα πιο δύσκολα έως τα πιο απλά. Από το να εξετάσουν και να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε κάποιον που τις χρειάζεται, μέχρι το να γράψουν μία βεβαίωση για να μπορέσει ένα παιδάκι να πάει να κάνει γυμναστική στο σχολείο. Αυτά όμως όλα θα πρέπει λίγο να τα δούμε. Το κομμάτι της υγείας αφορά όλους μας, ανεξαρτήτου ηλικίας, οικονομικού επίπεδου και φυσικά και πολιτικής προτίμησης. Είναι κάτι το οποίο αφορά όλους. Και εάν ο ελληνικός, αν οι Λάκωνες δώσουν τη δυνατότητα και αν δώσουν φυσικά και στο ΠΑΣΟΚ τη δυνατότητα πανελλαδικά, είναι κάτι το οποίο δεσμευόμαστε ότι θα το κάνουμε και θα το προσπαθήσουμε πραγματικά. Δέσμευση λοιπόν. Ναι, ναι. Κυρία Γρηγοράκου, μεγάλα έργα στη Λακωνία σε εξέλιξη. Ένα από αυτά ακούσαμε και για την ίδρυση της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού στη Νεάπολη, ένα έργο που θέλω έτσι τα σχόλιά σας πάνω σε αυτό.
σαφώς ό,τι γίνεται και είναι προς όφελος του ελληνικού λαού και της Λακωνίας ειδικότερα είναι κάτι το οποίο το επικροτούμε, ναι, ανεξάρτητα από το ποια κυβέρνηση προέρχεται και ποια όχι. Στην ουσία άλλωστε αυτή είναι και η εκπροσώπηση των πολιτών στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παίρνονται θέσεις, να παίρνονται αποφάσεις οι οποίες πραγματικά να λειτουργούν προς όφελος. Και ξέρετε, και η δικιά μου δέσμευση είναι ότι από οπουδήποτε και να προέρχεται κάποιο έργο που να είναι καλό για τη Λακωνία, εννοείται πως είμαστε υπέρμαχοι και εννοείται θα το στηρίξουμε. Φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε ούτε το δημόσιο χρήμα, ούτε βέβαια και τις διάφορες μικροπολιτικές να κατεδαφίσουν οποιοδήποτε όνειρο ή πραγματικά να υποβαθμίσουν οποιαδήποτε προσπάθεια. Ωστόσο, κάθε τι το οποίο γίνεται είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σε ό,τι αφορά και τη σχολή, όπως είπατε, προφανώς και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, τόσο για τη Λακωνία, για την αυτοσύνη. Έχουμε πραγματικά τόσα παιδιά απασχολούνται στις σχολές ναυτιλίας, είτε στην ακτοπλοεία, είτε στην ποντοπόρο ναυτιλία. Σαφώς είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, τόσο στο επίπεδο εκπαίδευσης, όσο βέβαια και για την τοπική κοινωνία, έτσι. Mm-hmm. Ξέρετε ότι μια σχολή, όταν έχει φοιτητές και όταν γενικότερα έτσι μια πόλη έχει νέους ανθρώπους, έτσι, αυτό αναπτύσσει την οικονομία, υπάρχει γενικότερα μια ζωντάνια. Είναι μια αλυσίδα, ζωντάνια, ναι, βέβαια. Την οποία την έχουμε χάσει και εδώ στη Σπάρτη από τότε που έφυγε το Ίδρυμα της Νοσηλευτικής. Έτσι, έτσι. Και αν πάμε, ναι, πείτε μου. Το αντιμετωπίζουν και το βλέπει και όλος ο κόσμος, δηλαδή και εδώ κοιτόπιοι, για να πούμε και πόσο σημαντικό είναι να ακριβώς υπάρχει νεολαία στη Λακωνία ακόμα. Και αν είναι νεολαία που δεν είναι Λάκωνες, αλλά είναι παιδιά τα οποία σπουδάζουν εδώ στα νέα. Έτσι, έτσι είναι αλυσίδα, πραγματικά, όπως το είπατε. Πάμε τώρα στα πανέμορφα χωριά της Λακωνίας, που δυστυχώς όμως ερημώνουν από τον κόσμο. Είναι πάρα πολλά, είναι πανέμορφα, είναι ωραία χωριουδάκια, αλλά δεν υπάρχει κόσμος. Και αυτά τα βλέπετε καθημερινά που γυρίζετε εκεί. Τα βλέπουμε περιοχές καθημερινά. Έχουμε γυρίσει και τα 180 χωριά της Λακωνίας. Λοιπόν, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Τα ξέρουμε πολύ καλά και ξέρετε, από την εμπειρία μας και αυτό το οποίο βλέπουμε, είναι, για μένα τουλάχιστον έτσι όπως το παρατηρώ, είναι καθοριστικό σε κάθε χωριό να υπάρχει έστω ένα καφενείο. Ναι, ναι. Δυστυχώς τα χωριά που δεν υπάρχει καφενείο, στην ουσία χάνεται το σημείο συνάντησης μεταξύ των ανθρώπων. Έτσι, έτσι. Το καφενείο στην ουσία επιτελεί ένα λειτουργήμα. Ακριβώς έτσι. Είναι το μέρος που συναντιέται ο κόσμος, που έχει την επικοινωνία, που μπορεί να έρθει ο ταχυδρόμος να αφήσει κάτι, μια πληροφορία. Νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσουμε τα χωριά, διότι σίγουρα ερημώνουν, γιατί έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού και το έχουμε βέβαια και εδώ στην Λακωνία. Βέβαια. Αυτό βέβαια θέλει γενναίες πολιτικές για να μπορέσουν και οι νέοι να έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, να μπορέσουν κάποια στιγμή να απογαλακτιστούν από το οικογενειακό περιβάλλον και να μπορέσουν και αυτοί με τη σειρά τους να κάνουν οικογένειες. Έτσι. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα περιβάλλον όπου μεγάλης ακρίβειας, όπου οι μισθοί είναι πενιχροί και σε ένα περιβάλλον που δεν μπορεί να προσφέρει στα παιδιά ένα καλό σχολείο, ένα καλό νοσοκομείο. Κάποιες, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν δυσκολίες και για τους νέους γονείς και για τα παιδιά. Αυτό όμως το οποίο λέμε είναι ότι πραγματικά πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους ανθρώπους της υπαίθρου να επιστρέφουν σε αυτήν. Ξέρετε, πολλά παιδιά, το βλέπω και εγώ και από φίλους μου, mm-hmm, επιστρέφουν στην επαρχία. Αυτό είναι θετικό. Στην ναι. Αθήνα, ναι, η κατάσταση στην Αθήνα έχει καταδύσει αφόρητη. Σίγουρα. Χαρακτηριστικά είναι ότι πάμε στις δουλειές μας το πρωί και μπορεί να χρειαστεί να πάμε μια μισή ώρα στο δρόμο, πρώτη Δευτέρα, σταμάτα ξεκίνα, στους μεγάλους δρόμους για να πας στη δουλειά σου και μια μισή ώρα να γυρίσεις. Τρεις ώρες. Έχεις φτάσει στη Σπάρτη και έχεις γυρίσει. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει και mm-hmm, πολλοί κόσμος για την ποιότητα ζωής επιστρέφει. Επομένως, πρέπει να δώσουμε κίνητρα στα νέα παιδιά να έλθουν, να υποδομές. Να έρθουν και να μείνουν. Ξενοδοχειακές μονάδες, ακριβώς. Ναι. Ξενοδοχειακές μονάδες που ευτυχώς υπάρχουν διάφοροι επιχειρηματίες οι οποίοι κάνουν τις προσπάθειές τους, γιατί έχουμε και έναν πολύ ισχυρό τουρισμό, να επιστρέψουν τα παιδιά και στις περιουσίες τους, στον αγροτικό τομέα. Ναι, που ρημάζουν, δυστυχώς. Ακριβώς, ρημάζουν. Και στα πλαίσια της ακρίβειας, καταλαβαίνουμε και μιλάμε και με τους παραγωγούς και με τους κτηνοτρόφους ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο που πραγματικά δεν αξίζει να το κάνουν. Είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά, έσοδα-έξοδα ή ακόμα και ζημιώνονται, μπαίνουν και μέσα. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε, διότι το κομμάτι το δημογραφικό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αποτελεί και μια δέσμευση και του ΠΑΣΟΚ σε εθνικό επίπεδο. Είχαμε μιλήσει και για τις κοινωνικές κατοικίες, πάλι με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εμείς έχουμε προτείνει 150.000 κοινωνικές κατοικίες,
όπου με χαμηλό ενίκιο θα μπορούν να μένουν και φυσικά με εισοδηματικά κριτήρια νέοι, έτσι ώστε να μην έχουν αυτό το βραχνά του ενοικίου, το οποίο βλέπουμε ότι έχουν τώρα όλοι. Mm-hmm. Σε αντίθεση βέβαια όμως ο κύριος Μητσοτάκης αποφάσισε ότι προτιμά να δώσει πάλι χρήματα στις τράπεζες, mm-hmm. με χαμηλότοκα δάνεια, τα οποία η αλήθεια είναι ότι λόγω και της αύξησης τιμής των ακινήτων δυστυχώς δεν πληρούν κανένας, σχεδόν κανένας τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να πάρει αυτό το χαμηλότοκο δάνειο, που σε κάθε περίπτωση δεν βοηθάει ένα νέο να μην έχει το βραχνά του χαμηλού ενοικίου έστω, βοηθάει ένα νέο, εισαγωγικά, να έχει ένα δάνειο πάνω από το κεφάλι του και το οποίο να πρέπει να το αποπληρώνει μαζί με τις δύσκολες και τις υψηλές δόσεις για να κερδίζουν πάλι οι τράπεζες και ιδιωτικός τομέας. Κυρία Γρηγοράκου, τι βλέπετε, τι κυβέρνηση βλέπετε να σχηματιστεί, και έχει ακουστεί και το σενάριο ότι θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Θα ήθελα τα σχόλιά σας πάνω σε αυτό. Αυτό το οποίο τονίζουμε είναι ότι ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ και βγαίνει ΠΑΣΟΚ. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι όλες οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται και σε εθνικό επίπεδο αλλά και στις τηλεοράσεις είναι συζητήσεις και ασκήσεις επί χάρτου. Mm-hmm. Διότι τα πραγματικά αποτελέσματα και το πολιτικό σκηνικό το οποίο θα έχει διαμορφωθεί θα είναι αυτό που θα μας πει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του στις 21 Μαΐου. Έτσι. Αυτό το οποίο όμως λέμε, και εμείς έχουμε ξεκάθαρες θέσεις, γιατί ξεκάθαρες θέσεις έχουν και ξεκάθαρες σχέσεις, είναι αυτό το οποίο λέμε ότι θέλουμε ένα ισχυρό ποσοστό. Αν δεν έχουμε ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό της τάξης του 12%, τότε μπορούμε να πούμε ότι ο λαός μάλλον μας θέλει στην αντιπολίτευση. Mm-hmm. Επομένως δεν θα συζητήσουμε κανένα σενάριο συνεργασίας. Mm-hmm. Είμαστε φυσικά υπέρμαχοι της συνεργασίας, διότι ξέρετε και οι περισσότερες κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή είναι κυβερνήσεις συνεργασίας. Όμως όλες οι κυβερνήσεις συνεργασίας που υπάρχουν στο εξωτερικό είναι κυβερνήσεις επιπρογραμματικών συγκλήσεων. Εμείς λοιπόν έχουμε 10 συγκεκριμένες θέσεις βασικές, όπως για παράδειγμα η αξιοκρατία, η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου για την προσωπική διαφορά, ναι. η προστασία της πρώτης κατοικίας, ο νόμος Κατσέλη, ο περίφημος, που ο ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε το ψήφισε, στην κυβέρνησή του τον κατήργησε, και η Νέα Δημοκρατία μία από τα ίδια. Ένα ισχυρό εθνικό σύστημα υγείας. Αυτά είναι οι προγραμματικές συγκλήσεις που, εάν πραγματικά μπορούμε με κάποιον να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να τα συμφωνήσουμε και να δούμε ότι έτσι, με αυτή την πολιτική, μπορεί να ασκηθεί η εξουσία τον επόμενο καιρό στην Ελλάδα, τότε βεβαίως να μπορέσουμε να βγούμε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό που είναι ξεκάθαρο και το λέμε από την αρχή είναι ότι στην κυβέρνηση αυτής της συνεργασίας, ναι, μεν θέλουμε ένα πολιτικό πρόσωπο. Δεν υπάρχει βέβαια άγνωστο ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει στο μυαλό του κάποιο φυσικό πρόσωπο που θα είναι ο πρωθυπουργός ή η υπουργή της χώρας. Ο άγνωστο Χ είναι ο πολιτικός συσχετισμός της 21ης Μαΐου. Όμως σίγουρα δεν θα είναι ο κ. Μητσοτάκης ούτε ο κ. Τσίπρας, γιατί όπως είπαμε είναι και οι δύο έχουν κριθεί. Ναι. Οι δύο ασκούν στην ουσία την ίδια πολιτική, είναι υπέρμαχοι του πελατειακού κράτους, είναι κατά της άμβλησης των ανισοτήτων, κρίνονται και δημοσκοπικά τουλάχιστον θα είναι στην όχθη των ηττημένων, ενώ εμείς θα είμαστε στην όχθη των νικητών. Mm-hmm. Πολιτικά πρόσωπα, πρόσωπο ακοινής αποδοχής, που θα συμφωνήσουμε όλοι ότι πραγματικά είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να εφαρμόσουν τις προγραμματικές συγκλήσεις, τόσο στο επίπεδο του Πρωθυπουργού, όσο και στο επίπεδο των Υπουργών που θα στελεχώσουν την επόμενη κυβέρνηση. Mm-hmm. Προς το τέλος τώρα, θα ήθελα το δικό σας μήνυμα, κυρία Γρηγοράκου, προς τον κόσμο που μας ακούει, προς τις φίλες και τους φίλους στη Λακωνία που ζητάτε την ψήφο τους. Η Νάγκια Γρηγοράκου απευθύνει το μήνυμά της, λοιπόν. Πάμε. Λοιπόν, το μήνυμά μας λοιπόν είναι καταρχάς ότι πάμε όλοι να ψηφίσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην απέχουμε από το εκλογικό μας δικαίωμα. Είναι πραγματικά ένα δικαίωμα πολύ σημαντικό και αναφέρετο. Πρέπει όλοι να ασκούμε το δικαίωμα μας αυτό, να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε και να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε συνειδητά. Να έχουμε δει δηλαδή, και δεν το λέω μόνο για το ΠΑΣΟΚ, ας πάει κάποιος να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ, να πάει όμως συνειδητά. Να έχει διαβάσει τα πρόγραμμα, να έχει δει τι έχει προσφέρει στον κόσμο και στον τόπο και να πάει να κρίνει. Όπως επίσης δεν είναι λύση και η ψήφος διαμαρτυρίας. Mm-hmm. Και αυτό το τονίζω ιδιαίτερα και στα μικρότερα παιδιά, στη νεολαία όπως λέμε, οι οποίοι πράγματι είναι αρκετά αποκαρδιωμένοι, δεν θέλουν να πάνε να ψηφίσουν, θα προτιμήσουν παραλία. Δεν είναι έτσι όμως. Mm-hmm. Πρέπει όλοι να είμαστε παρόντες και να δώσουμε εμείς ως κοινωνία το μήνυμά μας στους πολιτικούς. Σε ό,τι αφορά εμένα, πραγματικά θα ήθελα να με αξιώσει
ο λακωνικός λαός να μου δώσει τη στήριξή του για να μπορέσω να διεκδικήσω αυτό το οποίο πιστεύω για τη Λακωνία μας ότι μπορούν να γίνουν. Είναι μια προσπάθεια πολυετής, είναι μια προσφορά πολυετής και από την πλευρά του πατέρα μου. Ναι. Θα ήθελα να συνεχίσουμε να βοηθάμε τον κόσμο όπως μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Και ξέρετε, επειδή είμαι από τη νέα γενιά, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να τάξω πράγματα που δεν πρόκειται να γίνουν. Δεσμεύομαι όμως ότι ό,τι μπορώ να κάνω και ό,τι περνάει από το χέρι μου θα το κάνω. Και όπως μου είχε πει και κάποιος όταν είχα πρωτοξεκινήσει την πορεία μου, μου είπε ότι Νάγια, δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα, έστω και 1% να βελτιώσεις κατά 1% την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, θα είσαι κερδισμένη και θα έχεις πετύχει. Και αυτό το έχω έτσι στο μυαλό μου, ό,τι μπορώ να κάνω θα το κάνω και ζητώ τη στήριξη των συμπατριωτών μου για να τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Υπέροχα, εγώ να σας ευχηθώ να έχετε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να αγωνίζεστε και έτσι πάντα, να είστε δυναμικοί. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Ναι. Και να θυμίσουμε και την ομιλία της Νεάπολης. Βέβαια, να το πούμε και αυτό, να το υπενθυμίσετε αν θέλετε, πότε είναι. Θα είναι στις 8 η ώρα στο καφέ Μπιλίνι, στην παραλία της Νεάπολης, το ξέρετε όλοι. Ναι. Θα χαρούμε πάρα πολύ να δώσουμε το μήνυμά μας και στη Νεάπολη και στην περιοχή των Βατίκων. Να δώσουμε το μήνυμα της αλλαγής, των νέων προσώπων, της ανανέωσης και μιας Λακωνίας που διεκδικεί τη θέση που της αξίζει. Το ερχόμενο Σάββατο, λοιπόν. Ακριβώς, το Σάββατο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία. Και εγώ το ίδιο. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Έγινε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι.